Ας δούμε τώρα μερικά μηνύματα λάθους, όπως αυτά με τις διέσεις. Κάθε φορά που σε ένα κελί εμφανίζονται οι διέσεις, σημαίνει πως υπάρχει ένας αριθμός ή μια ημερομηνία στο κελί αυτό, η οποία δεν χωρά να εμφανιστεί στο πλάτος της στήλης. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να αυξήσουμε το πλάτος της στήλης. Ερχόμαστε λοιπόν εδώ, εμφανίζεται το διπλό βελάκι και με πατημένο το αριστερό πλήκτρο σύρουμε προς τα δεξιά. Και η ημερομηνία εμφανίστηκε. Το επόμενο μήνυμα λάθος. Τη διαίρεση με το 0. Στη γραμμή τύπων θα δούμε πως προσπαθήσαμε να διαιρέσουμε το 5 με το 0. Κάτι τέτοιο ασφαλώς δεν μπορεί να γίνει. Διορθώνουμε το λάθος. Παραδείγματος χάρη, έτσι. Και πατάμε το πλήκτρο Enter. Και το μήνυμα λάθος εξαφανίστηκε. Στα επόμενα δύο μηνύματα λάθος, όνομα και τιμή, κάνουμε το εξής. Προσπαθούμε κάθε φορά να αφαιρέσουμε τα έξοδα από τα έσοδα. Τα έσοδα είναι στο κελί C3 και τα έξοδα στο κελί C4. Αν κάνουμε όμως ένα κλικ στο μήνυμα λάθος όνομα, θα δούμε πως αντί για ένα C4 πληκτρολογήσαμε C4. Το ψ αντιστοιχεί στο C στο πληκτρολόγιο. Κάνουμε λοιπόν ένα κλικ σε αυτό το σημείο και διορθώνουμε το λάθος. Το μήνυμα λάθος εξαφανίστηκε. Το επόμενο μήνυμα λάθος είναι η τιμή. Κάνοντας ένα κλικ στο κελί F5 και παρατηρώντας τη γραμμή τύπων, θα δούμε πως προσπαθούμε να αφαιρέσουμε το B4 από το C3. Το B4 αντιστοιχεί στο κείμενο έξοδα, ενώ το C3 στον αριθμό 1000. Αυτό που θέλαμε να κάνουμε είναι να αφαιρέσουμε το C4 από τα 1000. Ερχόμαστε λοιπόν εδώ και διορθώνουμε το λάθος. Πληκτρολογούμε C4. Πατάμε το πλήκτρο Enter και το λάθος εξαφανίστηκε. Θα αναφερθούμε σε δύο ακόμη λάθη. Το πρώτο είναι η κυκλική αναφορά, όπως μπορούμε να δούμε και εδώ. Αν κάνουμε ένα κλικ στο κελί C6, μπορούμε να δούμε στη γραμμή τύπων πως προσπαθούμε να αφαιρέσουμε το C6 από το C3. Χρησιμοποιούμε δηλαδή την αναφορά C6 για το κελί C6. Κάτι τέτοιο ασφαλώς δεν μπορεί να γίνει. Γι' αυτό και εμφανίζεται το συγκεκριμένο μήνυμα. Το τελευταίο μήνυμα λάθους είναι το εξής. Ας υποθέσουμε πως διαγράψαμε κατά λάθος την τέταρτη γραμμή. Επειδή η τέταρτη γραμμή χρησιμοποιείται σε αυτά τα δύο κελιά, εμφανίζεται το μήνυμα λάθους λάθος αναφορά. Αν κάνουμε ένα κλικ πάνω στο κελί αυτό, θα δούμε πως προσπαθούμε να αφαιρέσουμε κάτι από το C3. Αυτό το κάτι ασφαλώς ήταν το κελί C4, το οποίο πλέον δεν υπάρχει. Θα πρέπει λοιπόν να διορθώσουμε τον τύπο.